Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ήταν από το πρωί σήμερα η πυροσβεστική, καθώς μετά το σφοδρό καύσωνα των προηγούμενων ημερών και την πρωτοφανή ανομβρία των τελευταίων μηνών, ήρθαν ισχυροί άνεμοι με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι εξαιρετικά μεγάλος. Σε τρεις περιπτώσεις, μάλιστα, σε Κιλκής, Πέλα και Λάρισα, ήχησε το 112 από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν. Όμως, η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών ευτυχώς δεν τις άφησε να επεκταθούν. Μετά τις καυτές ημέρες του πρώτου καύσωνα ήρθαν μπουρίνια και φωτιές. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική, καθώς μέσα σε λίγες ώρες ξέσπασαν πυρκαγιές στον Άγιο Θωμά Λάρισας, στο Χέρσο Κιλκής, στο Ακόντιο Λιβαδιάς, στον Μελισσουργό Θεσσαλονίκης και στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο Κιλκής, οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά σε σπίτια. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν άμεσα. Γεωργικά μηχανήματα άνοιξαν δρόμους και απομάκρυναν τα ξερά χόρτα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο. Γιατί ιδίως τα τρακτέρ του χωριού μπήκανε μέσα, σαρώσανε τα πάντα. Μπράβο στα παιδιά. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και με επίγεια και εναέρια επιχείρηση, τα πρώτα σπίτια στο Χέρσο του Κιλκής που κινδύνευσαν σώθηκαν τελευταία στιγμή χωρίς να κινδυνεύσει κανείς. Και στον Άγιο Θωμά η φωτιά απείλησε σπίτια. Ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Οι ειδικοί προειδοποιούν για δύσκολες ημέρες με δυνατούς ανέμους. Κυρίως στο Αιγαίο θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν επανερχόμαστε σε συνθήκες δύσκολες και ένα εκρηκτικό κοκτέιλ υπό την έννοια ότι αν κάπου πιάσει φωτιά, θα είναι πάρα πολύ γρήγορη η εξάπλωσή της. Και ενώ χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 44 βαθμούς στα Χανιά και το Κρανίδι, στη Βέρεια, Μπουρίνη ξερίζωσε πάνω από 40 δέντρα. Στέγαστρα αποκολλήθηκαν. Βαριά αντικείμενα παρασύρθηκαν στον δρόμο, με την πυροσβεστική να δέχεται περισσότερες από 70 κλήσεις. Μια διατεραχή την οποία αναμέναμε επηρέασε από το απόγευμα της Πέμπτης τη Βόρεια Ελλάδα. Επομένως, είχαμε εκδήλωση ορισμένες περιοχές καταιγίδων, όχι με έντονη βροχόπτωση, αλλά κυρίως με πολύ ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, για αύριο Σάββατο προβλέπεται υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά επίπεδου 4 για τη Ρόδο. Ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Αττική, τη Στερεά, το Λασίθι, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου. Λοιπόν, ελάτε να δούμε αν είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη κάποια σοβαρή πυρκαγιά. Η Κατερίνα Νόντα θα μας ενημερώσει. Μιλάμε, Κατερίνα, για μια πολύ πολύ δύσκολη ημέρα σήμερα για την πυροσβεστική. 51 φωτιές, με 51 φωτιές είχαν να κάνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα. Αυτή την ώρα είναι 2 τα ενεργά με το πάτο, 1 είναι στο Ακόντιο της Λιβαδιάς. Μαθαίνουμε ότι η φωτιά εκεί πηγαίνει καλύτερα και είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Και το δεύτερο ενεργό μέτωπο είναι ανάμεσα σε Μελισσουργό και Πολύγυρο Χαλκιδικής. Επιχειρούν αυτή την ώρα 37 πυροσβέστες με 15 και 10 εναέρια μέσα. Μιλάμε για 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που κάνουν τις τελευταίες και στοχευμένες ρήψεις νερού πριν πέσει το φως του ήλιου, προκειμένου η φωτιά να μην απειλήσει σπίτια και να ελεγχθεί πλοίο. Και δυστυχώς, αν και αύριο, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, πολύ δύσκολες οι συνθήκες, είχαμε όμως και συλλήψεις, Κατερίνα, για εμπρισμούς. Και είχαμε συγκεκριμένα τη σύλληψη ενός 29χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος έχει βάλει 2 φωτιές στην περιοχή Πετρωτό του Δομοκού. Μετά από πιέσεις, λοιπόν, ομολόγησε και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης κοινικά ανέφερε: «Έβαλα φωτιά γιατί ήθελα να καθαρίσω την περιοχή. Μου άρεσε να βλέπω τα εναέρια να πετούν και να κάνουν ρήψεις νερού». Να σου πω εδώ ότι ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε βάλει τη μεγάλη φωτιά στην ίδια περιοχή στις 8 Αυγούστου του 2022. Είχαν γίνει τότε παρανάλωμα του πυρός 2.500 στρέμματα δασικής έκτασης. Ευτυχώς έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Νόντα.